Ιστορική για τα εργασιακά δρόμενα της χώρας η σημερινή ημέρα, με τις συντεχνίες και τις εργοδοτικές οργανώσεις να δίνουν αργά το απόγευμα τα χέρια και να υπογράφουν για την ανανέωση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 2017 για την ΑΤΑ. Ευχαριστώ τους κοινωνικούς εταίρους για την συνεργασία και την επικοδομητική στάση που επέδειξαν, αξιολογώντας τα δεδομένα με ορθολογισμό και υπευθυνότητα. Η συμφωνία προβλέπει αύξηση της ΑΤΑ από το 50 στο 66,7%, άμεση καταβολή από την 1η Ιουνίου και έναρξη διαλόγου για μόνιμη συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες της κοινωνίας και λειτουργήσαμε ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας. Αν υπάρχει μια λέξη που χαρακτηρίζει την έκβαση της συμφωνίας, είναι ο συμβιβασμός, ο οποίος επιτεύχθηκε μέσω έντονων διεργασιών τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο, με κατέρωθεν συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες του Υπουργού με τις δύο πλευρές. Οι εργοδοτικές οργανώσεις λένε ότι παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνούν με τη φιλοσοφία της ΑΤΑ, αποφάσισαν να πούν το ναι για τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης στη χώρα. Παίρνουν οι εργαζόμενοι μια αύξηση της τάξης του 1,5%, το οποίο οι επιχειρήσεις παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συνενούν να δώσουν. Διασφαλίζεται η εργασιακή ειρήνη για τα επόμενα 2 χρόνια. Για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία και ο χρόνος για να καθίσουμε όλοι μαζί και να εξετάσουμε τα σημεία εκείνα τα οποία είναι αναχρονιστικά. Οι συντεχνίες, παρά το γεγονός ότι επέμεναν αρχικά ότι από τώρα θα έπρεπε η ΑΤΑ να επανέλθει στο 100%, δέχτηκαν τη συμφωνία, την οποία θεωρούν ως μια καλή βάση για τη μόνιμη συμφωνία που θα ακολουθήσει. Θέτουμε τις βάσεις και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε ο θεσμός της ΑΤΑ ως βασική συνιστόσα των συλλογικών συμβάσεων να συνεχίσει να δίνει λύση σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών. Σήμερα είναι μια καλή ημέρα για τον κοινωνικό διάλογο, για την εργατική ειρήνη, για τη σταθερότητα της οικονομίας. Μετά την Πασιδή, τη ΣΕΚ και την ΠΕΟ που αποφάσισαν πρώτες χρονικά να αποδεχτούν την πρόταση, ακολούθησε σήμερα η ΠΕΟ, σύμφωνα με την οποία ο αγώνας για την πλήρη αποκατάσταση του θεσμού τώρα αρχίζει. Η ΑΤΑ να εκπληρώνει το στόχο και το ρόλο για τον οποίο έχει δομηθεί από το 1944. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο και αρχίζει παράλληλα μια μακρά διαδικασία διαλόγου και ενδεχομένως διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία για την ΑΤΑ, η οποία θα αφορά τουλάχιστον την επόμενη δεκαετία.